Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Viewpoint σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα, καθηγητή γεωπολιτικής και σύγχρονων στρατιωτικών τεχνολογιών, διδάσκοντα γεωγραφία της ασφάλειας της ευρύτερης Μέσης Ανατολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Γρίβα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μας και χαρά μας που είστε εδώ. Ας ξεκινήσουμε από τα καθημάς, εν ώψη και της έλευσης Φιντάν σε λίγες μέρες στην Αθήνα. Είπατε πρόσφατα ότι μία πιθανή δική μας υποχώρηση στο Αιγαίο θα ήταν όχι μόνο ενάντια στα δικά μας εθνικά συμφέροντα, όχι μόνο ενάντια στο διεθνές δίκαιο, αλλά μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να μας φέρει και αντιμέτωπους με τους συμμάχους μας που αποτελούν τις θαλάσσιες δυνάμεις, γιατί θα έδινε πάτημα σε άλλες αναθεωρητικές δυνάμεις, όπως η Ρωσία και η Κίνα, να διεκδικήσουν πράγματα. Από αυτό τι θα πρέπει να καταλάβουμε, ότι κάτι που γίνεται με το επιχείρημα ότι εξυπηρετούμε, ας πούμε, τη σταθερότητα της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, ουσιαστικά δουλεύει ενάντια σε αυτό? Κοιτάξτε, αυτό οφείλουμε να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα από τα πιο κρίσιμα γεωσυστήματα του πλανήτη. Ό,τι συμβαίνει εδώ επηρεάζει όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά και ό,τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο επηρεάζει το τι συμβαίνει εδώ. Δηλαδή, το διεθνές σύστημα είναι ένα και ενιαίο. Δεν μπορείς να το κόψεις σε κομμάτια και το ένα να είναι ανεξάρτητο του άλλου. Μία από τις πολλές παθογένειες, ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι ένα είδος ιδιότυπου επαρχιωτισμού. Εγώ το λέω χαριτολογώντας η γεωπολιτική του Δήμου Αγράφων. Δεν το λέω υποτιμητικά για το Δήμο Αγράφων, είναι ο Δήμος μου. Λοιπόν, αλλά είναι η λογική ότι είμαστε εμείς εδώ και η Τουρκία και αγνοούμε το υπόλοιπο γίγνεσθε. Σήμερα όμως είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη μεταβατική φάση της παγκόσμιας ιστορίας. Και αυτή έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Ένα κομμάτι αυτής της μεταβατικής φάσης είναι ένα νέο επεισόδιο στην διιστορική σύγκρουση των ναυτικών δυνάμεων με τις χερσαίες δυνάμεις. Οι μεγάλες λοιπόν ευρασιατικές δυνάμεις, οι χερσαίες ευρασιατικές δυνάμεις, προεξαρχούσεις της Κίνας αλλά και της Ρωσίας και άλλων, τι λένε? Αντιλαμβάνονται τα εγγύς ύδατα, δηλαδή τις θαλάσσιες εκτάσεις σε μια ζώνη, σκεφτείτε χοντρικά, 1.000 ή 2.000 χιλιόμετρων από τις ακτές τους, τα αντιλαμβάνονται ως προέκταση της στεριάς, τα αντιλαμβάνονται ως γαλάζιο έδαφος. Κρατήστε το αυτό, είναι πολύ σημαντικό, γιατί η ίδια είναι η λογική της Τουρκίας. Δηλαδή η γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας δεν είναι εφεύρημα του Ερντογάν, δεν το σκέφτηκε, ούτε είναι προϊόν παρθενογένεσης. Προέρχεται από τη λογική της Κίνας ότι θεωρεί την νότιο Συνική θάλασσα ως γαλάζιο έδαφος. Και τι λένε ουσιαστικά αυτές οι δυνάμεις, ποιο είναι το επιχείρημά τους, εντός εισαγωγικών επιχείρημα? Ότι η υπηρωτική μάζα, η υπηρωτική ακτή έχει πολύ περισσότερα δικαιώματα από ό,τι έχουν τα νησιά. Λοιπόν, οι νησιωτικές δομές. Λοιπόν, αυτή ακριβώς είναι και το επιχείρημα εντός 800 εισαγωγικών που προσπαθεί να μας περάσει η Άγκυρα και εδώ χαρούμενη ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πολιτικού συστήματος, του καθηγητικού κατεστημένου, των media και μια σειρά άλλων έτσι διαμορφωτών γνώμης σχεδόν το δέχονται. Όταν λένε ότι ναι μεν τα νησιά δεν μπορούν να έχουν τα ίδια δικαιώματα με την ακτή. Λοιπόν, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση λοιπόν? Εάν εμείς, η Ελλάδα δηλαδή, αποφασίσει και προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια αυτοκαταστροφής, σε αυτή την αυτοκτονική ενέργεια, θέση αυτόν εκτός διεθνούς δικαίου, γιατί αυτό θα κάνει, άρα μετατρέψει τον εαυτό της σε μια ουσιαστικά ένα είδος ιδιόρυθμης Βορείου Κορέας, μιας χώρας παρίας, γιατί μια χώρα παρίας στο διεθνές σύστημα είναι αυτή που δεν δέχεται το διεθνές δίκαιο. Εντάξει, όταν εμείς εθελούσια βγούμε από αυτό και ουσιαστικά δεχτούμε ότι τα νησιά δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με την υπηρωτική ακτή, γιατί αυτό θα κάνουμε, τότε αυτομάτως αυτό μεταλλάσσει το διεθνές δίκαιο, γιατί τα υποκείμενα του διεθνούς δικαίου είναι οι χώρες, είναι τα έθνη κράτη και οι αντίπαλοι της Δύσης, οι αντίπαλοι αυτής που λέμε της Ευρωατλαντικής Δύσης, προεξαρχούς της Κίνας, θα έχουν ένα πολύ ισχυρό νομικό αλλά και γεωπολιτικό χαρτί, ώστε να προωθήσουν τις δικές τους στρατηγικές ενάντια στα συμφέροντα του δυτικού παράγοντα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η Ελλάδα θα βρεθεί στο στόχαστρο του δυτικού παράγοντα,
θα λειτουργήσουμε δηλαδή για πρώτη φορά στην ιστορία μας ενάντια στις ναυτικές δυνάμεις που υποτίθεται ότι εδώ το εγχώριο κατεστημένο προωθεί τα συμφέροντά τους κτλ. Με απροσδιόριστες συνέπειες για το μέλλον. Τώρα εδώ βέβαια μια πολύ λογική αντίρρηση είναι εάν ισχύουν αυτά που λες, που δεν τα λέω εγώ παρεπιπτόντως. Αυτό είναι μια ευρύτερη ανάγνωση που τη λένε πολλοί και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Λοιπόν, αλλά αν ισχύουν αυτά που λέτε, εν πάση περιπτώσει, γιατί οι Αμερικανοί σε αφήνουν πολλό δε μάλλον σε πιέζουν. Η άποψή μου γι' αυτό είναι πρώτον δεν σε πιέζουν ή τουλάχιστον δεν σε πιέζουν τόσο πολύ όσο έχει αφήσει να εννοηθεί. Φοβάμαι ότι οι αντιλήψεις περί αμερικανικών πιέσεων είναι ένα είδος φερετζέ, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτήν την ορολογία την αγοραία, για να κρύψουν ότι πραγματικά αυτός που παλεύει είναι το τουρκικό λόμπι στην Ελλάδα και προβάλλει τον αμερικανικό παράγοντα. Δεν είναι έτσι. Σοβαρή κατηγορία αυτή πάντως. Δεν είναι, δεν ξέρω, δεν είναι κατηγορία γιατί δεν έχω στοιχεία να απευθύνεται σε κάτι συγκεκριμένο, αλλά είναι κάτι που το βλέπουμε να συμβαίνει. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε και εμείς, το εμείς δεν είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπίας, είναι και άλλοι συνάδελφοι, μιλάμε με Αμερικανούς καθηγητές πανεπιστημίων, ανθρώπους που έχουν περάσει από κυβερνητικές θέσεις μας, είναι ακριβώς αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι λοιπόν. Δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες πιέσεις από πλευράς των ΗΠΑ όσο έχει αφήσει να εννοηθεί. Λοιπόν, έχουν αφήσει να εννοηθεί κάποια κέντρα πρώτον. Και δεύτερον, και να υπάρχουν, αυτές οι πιέσεις προέρχονται συνήθως από συγκεκριμένα κέντρα μέσα στο αμερικανικό σύστημα εξουσίας και κυρίως από τα μεσαία κλιμάκια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της ιδιόρυθμης δομής τους, είναι ένα πολυκεντρικό σύστημα εξουσίας και διαφορετικές αναγνώσεις περί εθνικών συμφερόντων έχουν κομμάτια μέσα. Ένα λοιπόν κομμάτι, ιδιαίτερα επαναλαμβάνω, η μεσαία γραφειοκρατία του State Department, του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν θέλει να εγκλωβιστεί σε μια ενδονατοϊκή αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή. Λειτουργεί σε έναν πολύ βραχυχρόνιο ορίζοντα γεωστρατηγικό. Το βασικό της μέλημα είναι να μην προκύπτουν τριβές αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και αυτό είναι το πρόβλημά τους. Και μετά υπάρχει ένα πολύ ισχυρό φιλοτουρκικό λόμπι, φιλοτουρκικό όχι με την έννοια που το έχουμε εδώ, που επιμένει ότι η Τουρκία έχει εγκλωβιστεί κατά κάποιο τρόπο σε μια παρελθούσα ανάγνωση περί γεωστρατηγικών έτσι, συμφερόντων των ΗΠΑ. Θεωρούν ότι η Τουρκία μπορεί να ρημουλκηθεί προς τον δυτικό παράγοντα και θέλουν να τις κάνουν τα χατήρια. Ωστόσο, συνεχώς προκύπτουν δυνάμεις και μέσα στο εσωτερικό των ΗΠΑ που λένε ότι η Τουρκία είναι χαμένη υπόθεση και πρέπει να τεθεί, εν πάση περιπτώσει, ένα είδος περιοριστικού έτσι, υγειονομικού πλαισίου. Οπότε, ναι, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Και κοιτάξτε, είναι κουκιά μετρημένα. Δεν είναι κάποια εκτίμηση αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς με το που θα πεις ότι θα αποφασίσεις όχι να το δεχτείς, έστω και να συζητήσεις ότι τα ελληνικά νησιά είναι να συζητήσουμε αν έχουν υφαλοκρηπίδα, αν έχουν ΑΟΣ και αν μπορούν να έχουν 12 ναυτικά μιλιά. Αυτομάτως αυτό είναι ένα συντριπτικό πλήγμα στην παγκόσμια αρχιτεκτονική εναντίον των δυτικών συμφερόντων και υπέρ των αναγνώσεων των ευρασιατικών χερσαίων δυνάμεων, δηλαδή της λάθος πλευράς ιστορίας, όπως υποτίθεται ότι υπάρχει αυτή η αντίληψη. Θα επανέλθουμε εν μέρει σε αυτό, αλλά ήθελα να ρωτήσω τώρα αυτό το επιχείρημα που πάει μαζί με την φιλοσοφία ότι είμαστε πολύ μικροί πληθυσμιακά σε σχέση με την Τουρκία, είμαστε πολύ μικροί ως οικονομικό μέγεθος σε σχέση με την Τουρκία. Και ότι καλύτερα πριν ισχυροποιηθεί και άλλο, να έρθει μία λύση τώρα στα ελληνοτουρκικά, πριν γίνει ακόμα δεσμενέστερη για εμάς η κατάσταση. Αυτό είναι αλήθεια, δηλαδή έχει ρεαλιστική βάση ή υπάρχουν στην Τουρκία αδυναμίες τις οποίες θα μπορούσε να αξιοποιήσει, να το πω έτσι, όχι ανήθικα, αν υπάρχει ηθική στη γεωπολιτική, αλλά στρατηγικά η Ελλάδα τώρα που έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας λόγω της αλλαγής όλων των ισορροπιών. Κοιτάξτε, η αντίληψη αυτή περί αριθμητικών πλεονεκτημάτων της Τουρκίας και άρα να παραδοθούμε τώρα πριν δεν ξέρω και εγώ τι, θα ήταν στα όρια του κωμικού αν δεν είναι κάτι τόσο τραγικό. Δηλαδή, δεν αντέχει σε κανένας είδους κριτική καταρχάς. Εντάξει. Δηλαδή, από πού και ως πού μια χώρα επειδή έχει μεγάλο αριθμητικό πλεονέκτημα εξ αντικειμένου θα κυριαρχήσει στην άλλη που έχει λιγότερο πληθυσμό. Αυτά, όπως συνηθίζω να λέω και στους μαθητές μου, δηλαδή με βάση αυτή τη λογική, η πιο ισχυρή χώρα στον πλανήτη είναι μακράν η Κίνα.
η Ινδία ακολουθεί, μάλλον η Ινδία είναι πλέον, γιατί έχει περισσότερο πληθυσμό, ισχυρότερη και από την Κίνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ πίσω. Το Μπαγκλαντές, που έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από τη Ρωσία, είναι πολύ ισχυρότερο από τη Ρωσία. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά είναι κομικά πράγματα. Τουλάχιστον όσον αφορά το θέμα της στρατιωτικής ισχύως. Τη στιγμή που δεν μιλάμε για κάποιον παρατεταμένο, το ενδεχόμενο ενός παρατεταμένου πολέμου τύπου Ιράν-Ιράκ. Εκεί μόνο θα είχε κάποιο πλέον, θα είχε κάποιο νόημα το πληθυσμιακό πλεονέκτημα της Τουρκίας. Όσο δε για την οικονομία της, πάλι μπορώ να καταλάβω τι νόημα έχει όλο αυτό. Όντως η Τουρκία προχωράει σε μια μετάλλαξη της οικονομίας της με πάρα πολλά προβλήματα όμως. Επίσης η Τουρκία, ακριβώς γιατί μεγαλώνει, ακριβώς γιατί είναι τρομακτικά φιλόδοξη, ακριβώς γιατί είναι τρομακτικά φιλόδοξη μέσα σε μια παγκόσμια σκακέρα που βρίσκεται σε μια τρομακτικά ρευστή περίοδο και συνακόλουθα πατάει πολλούς κάλους, όπως συνηθίζω να λέω, είναι πάρα πολύ τρωτή. Είναι πάρα πολύ τρωτή λόγω των εσωτερικών της αντιφάσεων, είναι πάρα πολύ τρωτή γιατί δημιουργεί πολλές εχθρότητες, είναι τόσο φιλόδοξη που έχει δώσει κολοσσία έμφαση στο γόητρό της. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε περίπτωση σύγκρουσης Ελλάδας-Τουρκίας, στρατιωτική σύγκρουση εννοώ, εάν πληγεί το τουρκικό γόητρο, που πολύ εύκολα μπορεί να πληγεί, οι συνέπειες μπορεί να είναι κατακλυσμίες για την Τουρκία. Οπότε η Τουρκία, ναι μεν έχει μία άνοδο, αλλά η άνοδος αυτή συμβαδίζει και δημιουργεί και πάρα πολλές αχίλιες πτέρνες. Τα υπόλοιπα είναι συζητήσεις να τις λέμε για το καφενείο και δεν έχουν καμία έτσι ουσία. Στρατηγικά και πρακτικά, πώς θα μπορούσαμε εμείς να αξιοποιήσουμε αυτές τις αδυναμίες που έχει η Τουρκία? Να τις αναδείξουμε, να κινηθούμε προς κάποια κατεύθυνση? Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για την ελληνική διπλωματία, η οποία ουσιαστικά αρνείται να λειτουργήσει ως ελληνική διπλωματία. Πώς είπα και πριν, κανείς δεν θέλει μια υπερβολικά ισχυρή Τουρκία στην περιοχή. Κανένας. Συνακόλουθα, υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες να αναπτυχθούν σχέσεις συμμαχίας και αντίβαρα στην Τουρκία. Μία χώρα είναι η Ινδία. Βέβαια, ο σημερινός Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, ως Υπουργός Εξωτερικών, έκανε πράγματι ένα πολύ σοβαρό άνοιγμα στην Ινδία, το οποίο όμως εν συνεχεία φάνηκε ότι έχει μείνει στο κενό. Αλλά είπα μία χώρα, εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πράγματι με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το χώρο. Έχουμε αναζητήσει άραγε ποτέ ένα είδος στρατηγικής συμμαχίας, πραγματικά στρατηγικής συμμαχίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο περιλαμβάνει και συζυγικά καυγαδάκια, περιλαμβάνει και απειθαρχίες. Όχι να είσαι yes man, αυτό δεν είναι στρατηγική σχέση, αυτό είναι σχέση υπηρέτου προς αφέντη. Λοιπόν, και ο υπηρέτης δεν εξυπηρετεί στρατηγικά συμφέροντα, δεν γίνεται εξ αντικειμένου. Λοιπόν, έχουμε αλήθεια αναζητήσει ποτέ? Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, ακόμη και με χώρες που αυτή τη στιγμή είναι στον άξονα του κακού ή στον άξονα της αντίστασης κατά άλλους, ας πούμε, αλλά με τους οποίους μπορεί να έχουμε. Το Ιράν, ας πούμε, που έχει στενότατες σχέσεις αυτή τη στιγμή με την Άγκυρα, σε καμία περίπτωση δεν θέλει μια πολύ ισχυρή Τουρκία εδώ στην περιοχή. Λειτουργεί ανταγωνιστικά εναντί αυτής. Άρα, επαναλαμβάνω, υπάρχει πεδίο ενδόξης λαμπρών προς όλες τις κατευθύνσεις όσον αφορά τη διπλωματία. Αλλά για να το κάνεις αυτό το πράγμα, πριν και πάνω απ' όλα, πρέπει να σε παίρνουν σοβαρά. Πρέπει να λειτουργείς δηλαδή ως κανονικό κράτος. Όταν λοιπόν εσένα ο πυρήνας της εξωτερικής σου πολιτικής είναι να ανταυρώ με την Τουρκία, και όταν λέμε να ανταυρούμε με την Τουρκία, εννοούμε να φτεθούμε εκτός του διεθνούς δικαίου, γιατί αυτό συζητιέται εδώ πέρα. Θέλω να ελπίζω ότι δεν συζητιέται στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια, αλλά εν πάση περιπτώσει συζητιέται πάρα πολύ στους τομείς εξουσίας, στους χώρους εξουσίας. Όταν λοιπόν ο πυρήνας είναι της εξωτερικής πολιτικής ή αυτή της σκοτεινής εξωτερικής πολιτικής είναι να συζητήσουμε για το αν υπάρχουμε, τότε είναι δεδομένο ότι δεν μπορείς να οικοδομήσεις σχέσεις συμμαχικές, συνεργατικές, να σε πάρει σοβαρά κανένας, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, είναι τόσο απλό. Δεδομένου ότι θεωρούμε ότι υπάρχουμε και ότι ανήκουμε και μάλιστα στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, μπορούμε να αξιοποιήσουμε την Ευρώπη με μία κίνηση, ας πούμε, να ζητήσουμε από τα ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα να λύσουν το θέμα της ΑΟΣ μας με την Κύπρο, ώστε να λύσουμε με τη μία, κατά συνέπεια, και το ελληνοτουρκικό και το κυπριακό? Ή θα ήταν αυτό μαξιμαλιστικό, υπεραισιόδοξο,
Είμαστε σεδισμένοι επειδή δεν έχουμε κάνει το θαλάσσιο ταξικό. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ έτσι εξειδικευμένο νομικό θέμα που ξεφεύγει από τα δικά μου γνωστικά πεδία. Ο κύριος Ανθρακεύς έχει κάνει πάρα πολύ σοβαρές, έχει διατυπώσει πολύ σοβαρές θέσεις και προτάσεις πάνω σε αυτό το πράγμα και δεν έχουν έτσι απαντηθεί πιστικά από, εδώ, από το σύστημα εξουσίας για ποιο λόγο δεν γίνονται. Που υποτίθεται ότι και εμείς, εάν ο ένας πυλώνας, ο ένας μας πνεύμονας, για να θυμηθούμε και τον Γεώργιο Παπανδρέου, είναι η Ουάσιγκτον, ο άλλος μας πνεύμονας είναι η Ευρώπη. Υποτίθεται ότι είμαστε κατεξοχήν έτσι, ευρωκεντρικό κράτος και ο ευρωπαϊκός παράγοντας κτλ. Κτλ. Πού το? Δεν βλέπω καν να έχουμε κάνει κάποια προσπάθεια επ' αυτού. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ επιμένω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που φαίνεται να κυριαρχεί, όχι μόνο αυτή τη στιγμή, δυστυχώς αυτό είναι μια παθογένεια πολλών ετών, αν όχι δεκαετιών, απλώς τελευταία αρχίζει να παίρνει διαστάσεις χιονοστιβάδας. Αυτό που φαίνεται να κυριαρχεί είναι ένα είδος, έτσι, μια συζήτηση για εθνικό αυτοχειριασμό. Δεν βλέπω κάποια εξωτερική πολιτική προς καμία κατεύθυνση, ούτε φιλοευρωπαϊκή, ούτε φιλοαμερικανική, ούτε τίποτα. Έχετε πει ότι μπορούμε να ωφεληθούμε οικονομικά και αμυντικά αναπτύσσοντας φτηνές καινοτόμες λύσεις και αξιοποιώντας τα νησιά και την ελληνική ευρηματικότητα. Επιπλέον, έχετε πει ότι το θεμελιώδες οπλικό σύστημα είναι η εγχώρια στρατηγική σκέψη, κοινώς να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει, πώς μπορούμε να ωφεληθούμε, δηλαδή τι είναι σε βασικές γραμμές, όσο μπορούμε να αναπτύξουμε μέσα σε λίγα λεπτά, τι είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουμε από αύριο, ώστε να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει, να αξιοποιήσουμε τα νησιά, να αναπτύξουμε αμυντική βιομηχανία και να υποφεληθούμε αμυντικά και οικονομικά? Κοιτάξτε, αν κάτσουν 10 άνθρωποι χωρίς καμία γνώση σε θέματα άμυνας και κοιτάξουν, κάνουν μια έρευνα στο διαδίκτυο και δούνε τι γίνεται στην Ουκρανία, μέσα σε μία εβδομάδα θα σου έχουν έτοιμες προτάσεις για το τι πρέπει να κάνεις. Και όχι έτοιμες σε επίπεδο θεωρίας, σε επίπεδο πράξης. Πώς μπορούμε, από πού μπορούμε να αγοράσουμε από το Alipay εξαρτήματα, πώς μπορούμε να φτιάξουμε με τρισδιάστατο εκτυπωτή αυτό, πώς μπορούμε με Python να βάλουμε έναν κάποιους στοιχειώδους αλγορίθμους σε ένα μη επανδρωμένο σύστημα. Λοιπόν, και θα αρχίσουν να φτιάχνουν οπλικά συστήματα. Είναι αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια νέα στρατιωτική επανάσταση. Και αυτή η στρατιωτική επανάσταση είναι η επανάσταση των ταπεινών. Αποδείχθηκε δηλαδή και αποδεικνύεται και κάθε μέρα στην Ουκρανία, αλλά και αλλού. Λοιπόν, βλέπουμε αυτές που λέμε εμπορικά διαθέσιμες τεχνολογίες, δηλαδή τεχνολογίες που έχει τις αποκτήσει οποιοδήποτε, πόσο σημαντικές είναι στο να αναπτύξεις νέου τύπου οπλικά συστήματα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα περιβόητα μη επανδρωμένα αεροχήματα. Ολόκληρη υπάρχει μια οικογένεια ρομποτικών συστημάτων, αλλά όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρών, αλλά πρέπει να φύγεις από τα κουτάκια στα οποία έχεις μάθει να λειτουργείς, τόσο ως στράτευμα, όσο και ως πολιτικο-στρατιωτική ηγεσία. Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν στη σημερινή εποχή που γίνονται όλα αυτά που γίνονται, εμείς να συζητάμε ακόμη για πανάκριβες υπερπλατφόρμες που θα κάνουν δισεκατομμύρια, δεν είμαστε σίγουροι αν θα δουλέψουν, είναι σε τρομακτικά τρωτές αρχιτεκτονικές, λοιπόν, και να αγνοούμε όλα αυτά που γίνονται από τη σωστή πλευρά της ιστορίας, το ξαναλέω, δηλαδή από τους Ουκρανούς. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Είναι κάτι επίσης πολύ σημαντικό ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η αντίληψη ότι οι αμυντικές δαπάνες είναι αντιπαραγωγικές. Όχι, δεν υπάρχουν πιο παραγωγικές δαπάνες, αρκεί να γίνονται σε σένα. Δηλαδή να τα ταυτίζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη και την παραγωγή. Το Ισραήλ έτσι σώθηκε, έσωσε την οικονομία του, αναπτύσσοντας σιγά σιγά δικά του οπλικά συστήματα. Λοιπόν, χαμηλής τεχνολογίας, όπως ήταν οι μίνι δορυφόροι, λοιπόν, ή τα πρώιμα μη επανδρωμένα αεροχήματα, με βάση αυτά ανέπτυξαν αυτό που είναι ο όρος της μόδας οικοσυστήματα, δηλαδή περιφερειακές τεχνολογίες που διαχύθησαν στην ευρύτερη παραγωγική του βάση και έφτιαξε έναν ολόκληρο τομέα της οικονομίας του και έσωσε και την οικονομία του παρεπτόντος στη δεκαετία του 80. Υπάρχουν και άλλα, δεν είναι μόνο το Ισραήλ, η Νότιος Κορέα, η Σιγκαπούρη. Ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες απέφυγαν το να μπουν μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο σε μία ύφεση αντίστοιχη με αυτή του 29, ακριβώς γιατί επένδυσαν σε αυτή την ψυχροπολεμική οικονομία, η οποία μεταξύ των άλλων έδωσε το ίντερνετ, το διαδίκτυο, έδωσε μια σειρά, όχι απλώς από τεχνολογίες, από ολόκληρους χώρους στους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες
κυριαρχούσαν. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι συγκεκριμένο αυτό. Ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, φτηνά, απλά πράγματα που μπορούν να γίνουν γρήγορα. Και από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών. Όχι, το ξαναλέω, 10-20 άνθρωποι χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις για θέματα άμυνας, άμα κοιτάξουν, κάτσουν μία εβδομάδα και κοιτάξουν τι γίνεται στο διαδίκτυο, θα έχουν μετά έτοιμες προτάσεις να αναπτύξουν. Και γιατί η εγχώρια στρατηγική σκέψη είναι το καλύτερο όπλο και όχι τα υλικά, συστήματα και όπλα? Ακριβώς γιατί, όπως συνηθίζω να λέω και εγώ στα μαθήματά μου, είναι το πρώτο μάθημα αυτό που κάνω στη Σχολή Ευελπιδών, ότι δεν υπάρχει απόλυτη στρατιωτική ίσχυση. Υπάρχει μόνο σχετική, η οποία λαμβάνει υπόσταση ανάλογα το γεωγραφικό περιβάλλον, το είδος του πολέμου στο οποίο θα κληθείς να συγκρουστείς, τις ιδιομορφίες του αντιπάλου, τις δικές σου κτλ. Οπότε, για να μπορέσουν να αποκτήσουν υπόσταση όλα αυτά που λέμε, ειδικά δε όταν δεν θα χρησιμοποιήσεις ετοιματζίδικα πράγματα, να το πούμε έτσι. Θα πρέπει να διαπλάσεις τη στρατιωτική σου ισχύ με τον βέλτιστο τρόπο κόστος προς απόδοση. Πρέπει να σκεφτείς για λογαριασμό σου. Άρα λοιπόν είναι το θεμελιώδες. Πώς πρέπει να ασκήσω συντριπτικά πλήγματα στον αντίπαλο σε συγκεκριμένα τακτικά, επιχειρησιακά και στρατηγικά σενάρια με το ελάχιστο κόστος και τη μέγιστη αποδοτικότητα. Και για να το επιτύχω αυτό πρέπει να κάτσω να σκεφτώ και από εκεί και πέρα να αξιοποιήσω αυτά που μου προσφέρονται και με βάση τις δυνατότητές μου. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που δεν το συζητάμε πολύ στα μίντια, γιατί συζητάμε κυρίως ελληνοτουρκικά, με συγχωρείτε, και Μέση Ανατολή. Στη σύνοδο των BRICS που διεξήχθη πριν πρόσφατα, ήδη οι BRICS έχουν μέσα στους κόλπους τους τις μοναρχίες του κόλπου, τα πετρέλαιά τους, που κάνουν τις συναλλαγές χωρίς δολάριο. Έχουμε την παρουσία της Τουρκίας εκεί και πολλών άλλων χωρών. Έχουμε έναν σαφή ανταγωνισμό με τους G7, τους οποίους ξεπερνούν πλέον σε κάποια στάδια. Αυτό για μας τι σημαίνει, για εμάς ως Ελλάδα και για εμάς ως δυτική αρχιτεκτονική, όπως το θέτετε? Κοιτάξτε, η διαμόρφωση αυτού του δεν είναι ακριβώς πόλος, αυτού του σχήματος των BRICS, δείχνει ακριβώς ότι πόσο μεταλλάσσεται, πόσο γρήγορα και ριζικά μεταλλάσσεται το διεθνές σύστημα. Είναι τεράστιο λάθος να θεωρούμε ότι οι BRICS είναι ένας ενίος πόλος. Όχι. Είναι χώρες οι οποίες είτε έχουν πολύ μακρινές σχέσεις μεταξύ τους, όπως είναι η Βραζιλία με την Νότια Αφρική, ας πούμε, που δεν έχουν ιδιαίτερες σχέσεις, ή ακόμη έχουν και ακραία ανταγωνιστικές σχέσεις, όπως είναι η Κίνα με την Ινδία, που είναι εχθροί ουσιαστικά. Και από ό,τι φαίνεται, εάν ισχύουν αυτά που είδαμε πριν λίγο δηλαδή κιόλας βγήκαν στις ειδήσεις, στο διεθνή τύπο, στο Καζάν, στις ίσχυες αυτών των BRICS, φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή προσέγγιση μεταξύ Κίνας και Ινδίας μέσω της ρωσικής παρέμβασης, που είναι στρατηγικός σύμμαχος και των δύο, που σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι πάμε σε μια ολοκληρωτική μετάλλαξη του διεθνού συστήματος. Διαμορφώνεται ένας πολύ ισχυρός ευρασιατικός πόλος. Κοιτάξτε, η Ελλάδα δεν είναι κάποιος παράγοντας, κάποιος παίχτης, να το πούμε έτσι, που μπορεί να λειτουργήσει ως ισότιμος πόλος των όλων αυτών. Από την άλλη όμως, αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Γιατί, παραλαμβάνω, σε ένα διεθνές σύστημα το οποίο αλλάζει, είναι ρευστό και ο καθένας διεκδικεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, όταν εμφανιστείς ως νέος παίκτης όπως η Τουρκία, αυτομάτως τίθεσαι και στο στόχαστρο μικρών, μεσαίων, μεγάλων και άλλων δυνάμεων. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοιες φιλοδοξίες. Αντιθέτως, μπορεί να λειτουργήσει ως ο κόφτης της Τουρκίας, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή ως η χώρα η οποία να περικόψει τις επικίνδυνες φιλοδοξίες της Τουρκίας, άρα να εξυπηρετεί συμφέροντα ολόκληρου του άλλου διεθνούς συστήματος και φυσικά υπερασπίζοντας τον εαυτό της, και ταυτοχρόνως να λειτουργήσει και ως μια ρυθμιστική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς όμως να έχει φιλοδοξίες τέτοιες που να θίγει τα συμφέροντα των άλλων δυνάμεων. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εμείς είμαστε ένας μεσαίος παίχτης μεν, ο οποίος όμως βρίσκεται σε μία από τις πιο κρίσιμες περιοχές του πλανήτη και η παγκόσμια αρχιτεκτονική μας χρειάζεται να παίξουμε ρόλο, ακριβώς για να μην δημιουργηθεί αστάθεια και να μην δημιουργηθεί εδώ στην περιοχή μία υπερτουρκία, η οποία θα δημιουργεί προβλήματα στους πάντες. Επειδή είμαστε και κοντά στην εθνική μας εορτή, και πολλής λόγος γίνεται για τα περί πατριωτισμού. Έχει γεωπολιτική αξία ο πατριωτισμός και ιδιαίτερα για έθνη όπως το δικό μας, τα οποία έχουν
τρισχιλιετή και άνω ιστορία, λίγα έθνη είναι σαν αυτά. Τι αξία έχει ο πατριωτισμός σε αυτή την περίπτωση? Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να εκμηδενίσουμε, να θέσουμε στο πυρ το εξώτερο παρανοϊκές, γελίες αντιλήψεις του τύπου ότι πλέον τα έθνη είναι ξεπερασμένα, ότι έχουμε πάει σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, στο παγκόσμιο χωριό κτλ. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αντιθέτως, ο σημερινός κόσμος που διαμορφώνεται, αυτό που λέμε πολυπολικός κόσμος, αυτό το νέο διεθνές σύστημα είναι εξόχως εθνοκεντρικό. Δηλαδή, οι διεθνείς δρόντες δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στις εθνικές τους ταυτότητες και έχουμε και κύματα εθνικισμού όπως έχουμε στην Κίνα ή στην Ινδία. Στην Ινδία σήμερα ζούμε το δεύτερο μεγάλο κύμα του Ινδικού εθνικισμού. Δηλαδή, αν το πρώτο ήταν αυτό που προέκυψε με την ανεξαρτησία και ήταν ο εθνικισμός, ας πούμε, του Τζαβαχαρλάρ Νεχρού και της κόρης του Τσίντιρας Γκάντι, σήμερα ο Μόντι και το BJP, το Ινδουιστικό Κόμμα, εκφράζει ένα νέο κύμα ταυτοτικού Ινδικού εθνικισμού, το οποίο είναι πάρα πολύ, πολύ ισχυρό. Αντίστοιχα βλέπουμε και σε άλλα μέρη του κόσμου. Ακόμη και χώρες που δεν είχαν σαφείς εθνικές ταυτότητες, όπως είναι η Βραζιλία για παράδειγμα, ακριβώς για να λειτουργήσουν μέσα αυτό το νέο διεθνές σύστημα, δίνουν μεγάλη έμφαση σε μια εθνική ταυτότητα. Το να λέμε λοιπόν, αφήστε, ο εθνικισμός είναι και δαιμονοποιημένη έννοια στην Ελλάδα. Ο πατριωτισμός είναι κρίσιμη σημασία στοιχείο για μια χώρα, εάν θέλει να επιβιώσει στο νέο διεθνές σύστημα. Χώρες οι οποίες αρνούνται την εθνική τους υπόσταση, τα εθνικά τους συμφέροντα, την εθνική τους ανεξαρτησία, την εθνική τους ταυτότητα και ηρωνεύονται τον πατριωτισμό, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, είναι χώρες οι οποίες οδηγούνται νομοτελειακά στον αυτοχειριασμό. Σε ένα μπλοκ όπως η Ευρώπη όμως έχει χώρο, με ποιον τρόπο μπορεί να συνδυαστεί ο πατριωτισμός με την συνεργασία? Αυτό είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μάθει να λειτουργούμε με μια λογική, θα έλεγα, μανιχαϊστική. Το διεθνές σύστημα είναι πάντοτε μείγμα ανταγωνισμών και συνεργασιών. Πάντοτε. Δεν γίνεται αλλιώς δηλαδή. Η παλαιά Ευρώπη το ήξερε. Η Ευρώπη δηλαδή προέκυψε μετά τη συνθήκη της Βεσφαλίας. Αυτό που λέμε πολυπολική Ευρώπη, όντως λειτουργούσε έτσι. Σήμερα θεωρούμε ότι πρέπει να εξαφανίσουμε τις εθνικές ταυτότητες ή τουλάχιστον θεωρούσαμε μέχρι πριν από μερικά χρόνια για να πάμε σε μια ενωμένη Ευρώπη. Αυτό έτσι κι αλλιώς δεν θα δούλευε, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτό το εγχείρημα της ενωμένης Ευρώπης έχει μείνει στην καλύτερη των περιπτώσεων ημιτελές. Οπότε αυτό που μένει είναι όντως οι εθνικές ταυτότητες. Λοιπόν, οι εθνικές ταυτότητες και οι εθνικές στρατηγικές, οι οποίες όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να συνδυαστούν με συνεργασίες και με συνεργατικές και συμμαχικές δομές. Είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη να λειτουργήσει στο πλαίσιο μιας ενοποιημένης δομής για να αντιμετωπίσει, και το αντιμετωπίσει όχι κατά ανάγκη στρατιωτικά, να αντιμετωπίσει οικονομικά, τεχνολογικά, πολιτισμικά τους άλλους μεγάλους παίχτες που αναδύονται ή που ήδη υπάρχουν, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Ινδία, φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την οποία η Ευρώπη έχει επίσης μια ιδιόρυθμη σχέση ανταγωνισμού και συνεργασίας. Οπότε ναι, είναι σημαντικό. Αλλά για να υπάρξει αυτή η συνεργασία πρέπει να υπάρξει μια βάση. Και η βάση είναι οι εθνικές ταυτότητες και οι εθνοκεντρικές πολιτικές. Το φρόνημα, ας πούμε, το πιο ψυχολογικό μέρος του πατριωτισμού, έχει γεωπολιτική αξία? Μπορούν να γεννηθούν, ας πούμε, εθνικά προτάγματα τη σήμερον ημέρα? Μπορούν να αλλάξουν αυτά τα εθνικά προτάγματα τη ροή της ιστορίας και την καθημερινότητά μας, ή είναι κάτι παρελθόν? Τα εθνικά προτάγματα, ας πούμε, και οι μεγάλες ιδέες οδηγούν σε εμπόλεμες σειράξεις, άρα είναι κάτι κακό? Ή ανάποδα, τα εθνικά προτάγματα μπορούν να αποτρέψουν πολέμους? Ποια είναι η αλήθεια ανάμεσα σε αυτό το φάσμα αντιλήψεων? Εγώ, όπως είπα πριν, θεωρώ ότι ακριβώς γιατί βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση της παγκόσμιας ιστορίας που είναι πάρα πολύ μεταβατική, δεν είναι μόνο ότι περνάμε στον μεταψυχροπολεμικό κόσμο, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, δεν είναι μόνο ότι μπαίνουμε σε μια νέα πολυπολική ταυτότητα, έχουμε μπει ήδη μπει και τώρα παίρνει. Είναι ουσιαστικά έχει τελειώσει μια περίοδος περίπου 500 ετών που αυτό που λέμε η ευρωγενής Δύση μονοπολούσε τα διεθνή δρόμενα, αναδύονται καινούργιοι παίχτες με δικές τους πλέον ταυτότητες και λογικές. Οπότε για να μπορέσεις ακριβώς, όχι απλώς να επιβιώσεις μέσα αυτό το νέο κόσμο, χρειάζονται εθνικά προτάγματα, εθνικά οράματα. Και δεν είναι κατά ανάγκη επιθετικά. Πλέον
δεν είναι πώς θα κατακτήσουμε. Δηλαδή και για την Ελλάδα, μια νέα μεγάλη ιδέα που εγώ τονίζω ότι πρέπει να έχει, δεν είναι να πάρουμε τα όπλα και να φτάσουμε μέχρι τον Ιδάσπη ποταμό, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά ακριβώς επειδή αυτός ο νέος κόσμος έχει πολύ έντονα στοιχεία πολιτισμικών ζυμώσεων, σύγκρουσης και συνεργασίας, η Ελλάδα ως πολιτισμική υπερδύναμη, εν υπνώση, αλλά πραγματική πολιτισμική υπερδύναμη, μπορεί και πρέπει να παίξει έναν ρόλο υπέρ της ανθρωπότητος, προβάλλοντας τον πολιτισμό της, όχι ως ένα μουσιακό είδος, αλλά προωθώντας παγκόσμιες πολιτικές υπέρ της ειρήνης, με βάση όμως τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα. Μπορεί σε κάποιους να φανεί κομική και κάθε φορά που το λέω νιώθω αμήχανα, γιατί δυστυχώς έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας, έχουμε εκπαιδευτεί τα γενοφάσκια μας εδώ και γενναίες να αντιμετωπίζουμε την Ελλάδα ως ένα μικροσκοπικό, ασήμαντο, τελειωμένο μέγεθος. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Και σε εμάς, στην προηγούμενη συνέντευξή μας το είχατε πει, και σε κάθε περίσταση ένας άνθρωπος που ασχολείται με στρατιωτικές τεχνολογίες μας κάνει εντύπωση ότι δίνει τόση έμφαση στην ισχύ του πολιτισμού της Ελλάδας. Αρχικά θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί, αλλά το προλογίσατε. Αφετέρου, όπως έχετε αναλύσει, η Ελλάδα διαμόρφωσε τον κόσμο. Και με συγκεκριμένα παραδείγματα, στην αρχαιότητα, στην διαμόρφωση του φιλοσοφικού υποβάθρου του χριστιανισμού, η πρώτη άλωση οδήγησε στην αναγέννηση, η επανάσταση οδήγησε στο τέλος των αυτοκρατοριών. Είναι απτά παραδείγματα. Αυτό μπορούμε να το ξανακάνουμε τώρα? Ή μάλλον με ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσαμε να ξανακάνουμε τώρα έναν τέτοιο καθοριστικό ρόλο που έχουμε κάνει στο παρελθόν για τον κόσμο? Εγώ θεωρώ ότι όχι μόνο μπορούμε, είναι κατά κάποιο τρόπο είναι η μεγάλη αποστολή της Ελλάδος σε αυτό το νέο επικίνδυνο κόσμο που διαμορφώνεται. Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι λάθος να θεωρούμε ότι τα παγκόσμια δρόμενα διαμορφώνονται με βάση κάποια πολύ ψυχρή, κοινική και έτσι μπακάλικη, θα έλεγα, ανάγνωση κόστους προς όφελος συμφερόντων κτλ. Όχι. Ισχύουν αυτά βέβαια, αλλά πέραν από αυτά υπάρχει ένα άλλο επίπεδο. Μάλλον κάτω από αυτά υπάρχει ένα άλλο επίπεδο. Αυτό που είναι τα αόρατα θεμέλια της γεωπολιτικής συμπεριφοράς των κρατών. Και τα θεμέλια αυτά διαμορφώνονται με βάση κάποιες κοσμοαντιλήψεις. Δηλαδή το πώς τα έθνη, οι λαοί, οι πολιτισμοί αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους, αντιλαμβάνονται τις σχέσεις με άλλους, αντιλαμβάνονται τον χώρο, τον χρόνο και μια σειρά από άλλα. Την πορεία της ιστορίας, την ίδια την έννοια της ιστορίας και μια σειρά από άλλα. Αυτό παρεπιπτόντως δεν είναι κάποια εφεύρημα δικό μου. Δηλαδή, αν διαβάσει κάποιος τη γραμματική των πολιτισμών του Μπροντέλ, ένα ιστορική σημασία βιβλίο, ας πούμε, το λέει ξεκάθαρα ότι αυτό είναι. Δηλαδή, αυτά που ζούμε είναι ο αφρός των κυμάτων, αλλά τα κύματα προέρχονται από μεγάλο βάθος, προέρχονται από πολιτισμικά μεγέθη. Λοιπόν, ο δυτικός κόσμος, λοιπόν, οι βασικές κοσμοαντιλήψεις του δυτικού κόσμου προέρχονται από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και επίσης προέρχονται και από τον χριστιανογενή πολιτισμό ως πολιτισμικό μέγεθος. Και ο χριστιανισμός, ο πραγματικός χριστιανισμός, ο χριστιανισμός των Ελλήνων πατέρων, διαμορφώθηκε ακριβώς αυτό, από τους Έλληνες πατέρες. Και μετέπειτα υπήρξαν αλλοιώσεις στον λεγόμενο δυτικό χριστιανισμό που οδήγησαν και μέσω του διαφωτισμού και του ουμανισμού δημιούργησαν συγκεκριμένες αναγνώσεις του κόσμου, των συγκρούσεων μέσα σε αυτό και μια σειρά από άλλα που ταλαιπωρούν ακόμη και σήμερα τον δυτικό κόσμο. Υπάρχει, ας πούμε, έντονο χιλιαστικό στοιχείο, έντονο μανιχαϊστικό στοιχείο, έντονο στοιχείο δαιμονοποίησης του αντιπάλου. Λοιπόν, έντονο στοιχείο ότι αντιλαμβανόμαστε τους άλλους δρόντες είτε ως, αυτό που είπα, μανιχαϊστικά, ως συμμάχους είτε ως εχθρούς και μάλιστα δαιμονοποιημένους εχθρούς. Όλα αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ τη γεωπολιτική συμπεριφορά της Δύσης, ειδικά σήμερα. Λοιπόν, και χρειάζεται να έρθει ο γεννήτορας τους, ο πατέρας τους, αυτός που διαμόρφωσε και να τους πει: «Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εδώ τα έχετε πάρει λάθος. Έτσι ήταν η πραγματικότητα, έτσι το πήγατε εσείς». Λοιπόν, άρα να δημιουργηθεί μια εκ νέου ανάγνωση των θεμελιωδών στοιχείων του δυτικού πολιτισμού που να λειτουργεί υπέρ της ανθρωπότητας.
Επιπροσθέτως, οι Δύσεις σήμερα και η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κατά κάποιο τρόπο σε ένα είδος πολέμου πολιτισμών εναντίον του εαυτού τους. Τα βλέπουμε και από αυτές τις θεωρίες περί άρνησης των συλλογικών ταυτοτήτων, άρνηση του έθνους, άρνηση των φύλων, θεωρίες ότι πρέπει να αυτοεξαλειφθούμε γιατί είμαστε υπεριαλιστές και καταπιέζουμε και τη βιόσφαιρα και πρέπει να εξαφανιστούμε κτλ. Αυτές λοιπόν οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές έχουν και εκδηλώσεις επιθετικές εναντίον άλλων δρόντων. Για να μπορέσει λοιπόν να θεραπευτεί ο δυτικός κόσμος από αυτές τις αυτοκαταστροφικές αναγνώσεις, χρειάζεται όντως να πάμε ad fontes στις πηγές του δυτικού πολιτισμού. Και οι πηγές είμαστε εμείς. Και η Ελλάδα, συγγνώμη, ο Ελληνισμός, είναι ο ζωντανός φορέας του δυτικού πολιτισμού. Δεν γίνεται δηλαδή. Έχουμε μεγάλο ρόλο να παίξουμε εάν θέλουμε. Και το μεγάλο ερώτημα είναι θέλουμε. Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής όχι. Γιατί κυριαρχούν οι αναγνώσεις του τύπου ποιοι εμείς οι τελειωμένοι, οι έτσι, οι ανύπαρκτοι κτλ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν για μένα είναι η μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Για να πάμε προς την αισιόδοξη πλευρά, αυτό το υπόβαθρο που διαθέτουμε, που περιγράψατε, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει ο φορέας, ο πολιορκητικός κρυός, το άρμα το οποίο θα αλλάξει την αντίληψή μας για τον εαυτό μας, σε πρώτη φάση θα αλλάξει την συνείδηση και την αίσθησή μας για τον εαυτό μας και σε δεύτερη φάση, αν μπορεί κάτι τέτοιο να αλλάξει και την υλική μας πραγματικότητα, την καθημερινότητά μας. Όλα αυτά είναι σε ένα ενιαίο πακέτο, δηλαδή Το ερώτημά μου είναι το πώς. Πώς γίνεται αυτό, σε περίπτωση που θέλουμε. Το πώς, πριν και πάνω απ' όλα, πρέπει να υπάρχεις. Πρέπει να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Δηλαδή, όλο αυτό το όραμα που είπαμε, και το ένα λειτουργεί μαζί με το άλλο. Κοιτάξτε, πολλοί λένε, μα εμείς δεν έχουμε να φάμε. Είμαστε κατακτημένοι. Έχουμε τα μνημόνια. Μας έχουν διαλύσει. Οι Τούρκοι κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν υπάρχει αυτό. Οπότε, τι καύσε και μας δες εσύ για νέες μεγάλες ιδέες. Στην πραγματικότητα όμως, το ένα στηρίζει το άλλο. Δηλαδή, ακριβώς γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η σημερινή Ελλάδα, έχει βυθιστεί σε έναν βούρκο ανυπαρξίας, για να μπορέσει να ξεφύγει από αυτό το βούρκο, θέλει ένα πολύ ισχυρό όραμα, κάτι να την τραβήξει. Δηλαδή, και το να αρχίσει να περνάει μέσα στη συλλογική συνείδηση ότι η Ελλάδα δεν είναι μια μικρή, ασήμαντη χώρα που λειτουργεί ως κολικοειδής απόφυση της Ευρώπης. Όχι, είναι μια ενυπνώση, αλλά πολύ σημαντική, μια αυτοκρατορική πολιτισμική υπερδύναμη. Αυτομάτως αυτό αρχίζει και σου δίνει μια έλξη ώστε να ξεφύγεις από όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το ένα. Από την άλλη όμως, για να μπορέσεις να λειτουργήσεις έτσι, πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα. Πρέπει να υπάρχεις. Για να υπάρχεις πρέπει να ορθώσεις ανάστημα ενάντια στην Τουρκία. Δεν γίνεται. Πρέπει να αρχίσεις να αναζητάς μεθόδους πώς η οικονομία σου θα γίνει αυτάρκης. Πρέπει να αρχίσεις να λειτουργείς ανεξαρτήτως των πιέσεων που δέχεσαι από την Ουάσιγκτον, από το Τιμπουκτού, από τις Βρυξέλλες, από οπουδήποτε. Άρα λοιπόν το ένα φέρνει το άλλο. Εάν πάμε σε πιο πρακτικά θέματα, δηλαδή πώς αυτό μπορεί το θέμα του πολιτισμικού προτάγματος να υλοποιηθεί σε εφαρμοσμένη πολιτική, αυτό είναι το μόνο εύκολο. Δηλαδή αν γινόταν, ας πούμε, ένα κάτι πολύ απλό. Γινόταν, ας πούμε, στην Ελλάδα, λέω κάτι από τα πολλά μπορεί να γίνει, ένα παγκόσμιο συνέδριο για το πώς πολιτισμικοί παράγοντες επηρεάζουν τον πυρηνικό κίνδυνο και πώς ο ελληνικός πολιτισμός αντιλαμβάνεται όλα αυτά, και να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο, ένα φόρουμ, να γίνουν workshops κτλ. Πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, η πολιτισμική διάσταση του πυρηνικού πολέμου, της πυρηνικής στρατηγικής, και πώς, τι παθογένειες του δυτικού κόσμου οδηγούν σε αυτά, όχι μόνο του δυτικού και του ρωσικού και μια σειρά από άλλα, και ποια είναι η πραγματική ανάγνωση που θα έπρεπε να έχουμε με βάση τον πολιτισμό και τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα πάνω σε αυτό. Είναι ένα θέμα ακαδημαϊκό μένα, αλλά μπορεί να προκαλέσει μια τεράστια συζήτηση. Ένα κάτι πολύ απλό. Εκατοντάδες, δεκάδες, χιλιάδες τέτοια στοιχεία, να το πούμε έτσι, διαμορφώνουν την πολιτισμική πρόταση. Αλλά για να το κάνεις, ξαναλέω, αυτό το πράγμα, πρέπει εσύ ο ίδιος να αποδεχτείς τον εαυτό σου. Αυτό πώς γίνεται, πώς θεραπεύεται, ή μάλλον πώς προήλθε, το έχετε περιγράψει και σε προηγούμενες ομιλίες σας, με συγχωρείτε. Πώς θεραπεύεται αυτό το, όπως το λέτε, σύνδρομο της μικρόνιας. Πώς επανέρχεται ο ελληνισμός που πληθυσμιακά δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ ανά τους αιώνες. Έχει αλλάξει όμως η νοοτροπία μας.
πώς δημιουργούμε μία νέα νοοτροπία παίρνοντας όλα τα καλά στοιχεία του παρελθόντος, φέρνοντάς τα στο παρόν για να βοηθήσουμε εμάς και τους άλλους για το μέλλον. Εντάξει, απόψη μεθοδολογίας αυτό είναι επενδύσεις στην παιδεία σου, ας πούμε. Γίνεται. Το θέμα είναι, και αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα και αυτό που εμένα κάνει να είμαι απεσιόδοξος, ότι δεν βλέπω να υπάρχει κάποια τέτοια διάθεση. Δεν αναφέρομαι στις ελίτ της Ελλάδος, οι οποίες στην καλύτερη των περιπτώσεων να λειτουργούν ως απόφυση των πιο παρακμιακών ευρωπαϊκών έτσι, κομματιών. Και ουσιαστικά νιώθουν δυσανεξία με την ίδια την έννοια της εθνικής ταυτότητας. Πολλό δε μάλλον της εθνικής ανεξαρτησίας. Ο πνευματικός κόσμος, αλλά και ο κάθε Έλληνας. Δηλαδή, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Όλα αυτά αναγκαστικά πρέπει να γίνουν από κάτω προς τα πάνω. Δεν μπορούν να γίνουν. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε Έλληνας, ειδικά ο κάθε Έλληνας που έχει μια υπόσταση στον πνευματικό κόσμο, ας πούμε, έχει πολύ, πολύ μεγάλη ευθύνη για όλα αυτά. Δεν είναι πλέον, δεν μπορούμε να λειτουργούμε με τη λογική του αναχωρητισμού του και της αβράνιας. Χρειάζονται πράγματα. Και το λέω και για να τα ακούσω κι εγώ, δηλαδή. Για να τα ακούσουμε και όλοι μας, θα μπορούσατε να μας δώσετε για την ολοκλήρωση αυτής της συζήτησης ένα αισιόδοξο μήνυμα, μία λύση. Όχι ανάλυση του προβλήματος, αλλά μία προοπτική αντιστροφής της κατάστασης, της νοητικής μας υπόστασης, όπως την περιγράφουν τα τελευταία λεπτά, προς το καλύτερο. Εγώ θα επιμείνω πάνω σε αυτό, ότι η Ελλάδα βρίσκεται ενώπιον μιας κολοσσίας ιστορικής ευκαιρίας σε όλα τα επίπεδα. Το ότι απέναντί της έχει μια ακραία επιθετική Τουρκία, εγώ το βλέπω σε μια πολύ μεγάλη ιστορική ευκαιρία. Πρώτον, γιατί υπό φυσιολογικές συνθήκες μας αναγκάζει να ενεργοποιηθούμε για να την αντιμετωπίσουμε. Δεύτερον, γιατί αυτή η πολύ επικίνδυνη, η τρομακτικά φιλόδοξη, η παρανοϊκά φιλόδοξη Τουρκία δημιουργεί προβλήματα σε όλο το διεθνές σύστημα. Άρα, επαναλαμβάνω, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών. Ζεις μέσα σε έναν ωκεανό νέων τεχνολογιών που ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα σου προσφέρει τεράστιες δυνατότητες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να αναπτύξεις νέου τύπου πολεμικές ικανότητες, αν θες. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι αυτό το νέο διεθνές σύστημα, αυτός ο πόλεμος πολιτισμών, στον οποίο έχει εγκλωβιστεί η Δύση με τον εαυτό της, και αυτή η ζύμωση πολιτισμών που υπάρχει με άλλους, που έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία, εξ αντικειμένου τοποθετεί την Ελλάδα ως πολιτισμικό μέγεθος στον πυρήνα των παγκόσμιων εξελίξεων. Από εκεί και πέρα, δηλαδή οι ευκαιρίες είναι πάρα πολλές. Από εκεί και πέρα είναι εμείς τι θέλουμε να κάνουμε. Και όταν λέω το εμείς πλέον, επαναλαμβάνω, είναι αυτή η ερώτηση που πρέπει να την κάνει ο κάθε Έλληνας στον εαυτό του. Πρώτος και καλύτερος εγώ. Με κίνδυνο να γίνω κουραστική, γιατί το έχω κάνει πολλές φορές αυτό το ερώτημα, αλλά μας φαίνεται πάρα πολύ καλή η ιδέα, θα μπορούσε σε αυτό το πλαίσιο του πολιτισμικού ρόλου που μπορεί να παίξει η Ελλάδα. Η ιδέα που μας είπε εδώ ο κύριος Μπαλτσόης, ως η Ελλάδα ένα κέντρο παγκόσμιας ειρήνης και μάλιστα με έδρα στους Δελφούς ή παγκόσμιων συμφωνιών ειρήνης. Θα μπορούσε να είναι αυτό τώρα. Είναι μια εξαιρετική ιδέα. Επίσης, ο καθηγητής, ο κύριος Κοντογιώργης, γιατί αναφερθήκατε σε προτάσεις. Βεβαίως, ο κύριος Κοντογιώργης είναι ολόκληρο, όχι απλώς μία πρόταση. Έχει μία αρχιτεκτονική ολόκληρη που μπορεί να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, δεν είναι ότι μας λείπουν οι προτάσεις. Μας λείπουν όμως άλλα πράγματα. Και εδώ επαναλαμβάνω, δεν είναι υπεύθυνες μόνο οι ελίτ, οι οποίες, επαναλαμβάνω, στην καλύτερη των περιπτώσεων λειτουργούν ως κολικοειδής απόφυση των πιο παρακμιακών κομματιών της Ευρώπης. Είναι μεγαλύτερο, πιο διευρυμένο το πεδίο ευθυνών. Κύριε Κρύβα, ευχαριστούμε πάρα πολύ ευχαριστώ. Για την παρουσία σας εδώ.